ότι σήμερα. Κάνει ένα περιθώριο συνεργασία, αν κατάλαβα καλά. Ο ριζοσπάστης έχει το κάλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής. Λοιπόν, κάντε το έτσι. Καλό είναι όλοι έτσι, γυρίστε το λοιπόν. Να αγοράσουμε το ριζοσπάστη κόμμα σήμερα. Ισχυρό, η δύναμή σου την εκεί επόμενη μέρα. Εκεί είναι οι προτάσεις, οι θέσεις του ΚΚΕ με τις οποίες θα δώσουμε τη μάχη των βουλευτικών εκλογών. Είναι το σχέδιο του ΚΚΕ για το πώς πρέπει να ανοίξει ο δρόμος ώστε πραγματικά σε μια πορεία να βρεθεί ο λαός στην εξουσία. Να υπάρχει λαϊκή διακυβέρνηση. Είναι οι προτάσεις του ΚΚΕ για το σήμερα. Γιατί βεβαίως ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι στις 8 του Ιουλίου θα εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το εκμεταλλευτικό σύστημα. Καπιταλισμός θα είναι. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είμαστε πάλι. Στο ΝΑΤΟ θα είμαστε. Δεν θα αλλάξουν ριζικά οι συσχετισμοί σε αυτές τις εκλογές. Διότι εκεί βρίσκονται σε αυτή τη ρότα τα βασικά κόμματα της ελληνικής κοινωνίας. Άρα, αφού δεν θα αλλάξει αυτό, πρέπει να δει ποιον χρειάζεται σήμερα ως αντιπολίτευση να παλέψει για αυτά τα θέματα. Και ειδικά στην τρία σελίδα εδώ αυτού του καλέσματος αναφέρεται τι προτάσεις νόμου θα καταθέσουμε εμείς στη Βουλή, τι θα καλέσουμε εμείς πρωτοπόρα μέσα στους αγώνες το λαό να πιέσει, να διεκδικήσει από οποιονδήποτε είναι στην κυβερνητική εξουσία την επαύριο των εκλογών. Για αυξήσεις σε μισθούς, για συντάξεις, για δωρεάν αναβαθμισμένες κοινωνικές παροχές, για επαναφορά συλλογικών συμβάσεων, κύριε Γραμματέα, για 751 ευρώ, κυρία Πετούρη, για μια σειρά προσλήψεις. Θέλω να προχωρήσουμε, τα λέτε πάρα πολύ ωραία πραγματικά, και βεβαίως αλλά θέλω να καταργηθούν όλοι αυτοί οι νόμοι, να πάμε στα άλλα θέματα, να υπάρξει πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε μια σειρά υπηρεσίες που έχουν ανάγκη. Και ο κόσμος έχει ανάγκη για δουλειά, αλλά και υπηρεσίες για να μπορούν να λειτουργήσουν. Υγεία, παιδεία, πρόνοια, μια σειρά άλλες δομές. Όποιος θέλει να πληρώσει.